καταγγέλουμε την πρωτοφανή συνδικαλιστική δίωξη φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, συγκεκριμένα του Προέδρου του Τμήματος και του Αντιπροέδρου, επειδή υπερασπίστηκαν την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να κινητοποιηθούν μπροστά στο έγκλημα στα τέλη. Μιλάμε για συνδικαλιστικές διώξεις που προχωρούν για πρώτη φορά μετά τη Χούντα, σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων των φοιτητών. Πού θα έπρεπε να βρίσκονται οι συμφοιτητές μας την 8η Μάρτιο, μέρα πανελλαδικής συνεργίας, μέρα καταδίκης του εγκλήματος στα ΤΕΠΗ, τη μέρα που ο Φοιτητικός Σύλλογος των Πολιτικών Μηχανικών είχε πάρει απόφαση να βρίσκεται με τους υπόλοιπους εργαζομένους, τους υπόλοιπους φοιτητές στον δρόμο, στις τεράστιες διαδηλώσεις την ημέρα της απεργίας. Εμείς λέμε ότι στο πρόσωπό τους διώκονται όλοι οι δεκάδες χιλιάδες φοιτητές που κατέκλυσαν τους δρόμους όλη τη χώρα και απέλησαν να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα ΤΕΠΗ. Είναι προσβολή απέναντι στους νεκρούς των ΤΕΠΟΝ, τις οικογένειές τους, κάθε νέα και νέο που κατέβηκε στον δρόμο. Αντί λοιπόν για τους ενόχους της τραγωδίας, η κυβέρνηση κυνηγάει τους φοιτητές που διαδηλώνουν, μετά τις υποκριτικές συγγνώμες έρχονται οι ποινές και οι απειλές. Αποδεικνύεται ότι ο νέος νόμος πλαίσιο, οι εθνικές συνεδρίες δεν έρχονται να αντιμετωπίσουν την ανομία στα πανεπιστήμια, αλλά να χτυπήσουν τα δικαιώματα των φοιτητών, τη συλλογική διεκδίκηση, αντί να ασχολούνται λοιπόν με τα προβλήματα που αναδεικνύουμε και εμείς οι φοιτητές για τις σπουδές μας, την υποβάθμιση των πτυχίων μας, στείλουν πειθαρχικά συμβούλια. Απαιτούμε ως φοιτητικοί σύλλογοι να σταματήσουν τώρα οι διώξεις των δύο συμφοιτητών μας. Απαιτούμε να καταργηθεί ο νέος νόμος πλαίσιο που προβλέπει διώξεις και καταστολή για τους ανώνες και τα δικαιώματά μας. Και καλούμε τους πάντες να στηρίξουν την κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο, την 4η 26 Απρίλη στις 8.30 το πρωί στο Τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών. Από την πλευρά μας, οι φοιτητικοί σύλλογοι της πόλης έχουμε στηρίξει, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, τους δύο συναδέλφους αλλά και όλους τους φοιτητές που σήμερα διεκδικούν. Θέλουμε όμως να κάνουμε ξεκάθαρο, πέρα από την όλη την κουβέντα της αλληλεγγύης, ότι μιλάμε για μια σύγκρουση και για έναν πόλεμο που έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή από την πλευρά των φοιτητών. Και αυτό γιατί η συγκεκριμένη ενέργεια δεν έρχεται ως ένα τυχαίο περιστατικό. Είναι συγκεκριμένη η μέρα στην οποία συνέβη, όπως υπόθηκε και προηγουμένως από τον συνάδελφο, αλλά είναι και συγκεκριμένη και η προσπάθεια που έχει γίνει διαχρονικά ώστε να χτυπηθεί το φοιτητικό κίνημα. Δηλαδή, πρόκειται για μια συνδικαλιστική δίωξη πρωτοφανή μετά την Χούντα, όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, είναι η πρώτη που επιχειρείται να καταλήξει έτσι ολοκληρωμένα. Επιχειρείται και να καταλήξει και με συγκεκριμένες τιμωρίες, τιμωρίες οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν επόμενα συνολικότερα για το φοιτητικό κίνημα. Και την ίδια στιγμή πρέπει να γίνει ξεκάθαρο και προσπαθούμε να γίνει αντιληπτό από κάθε φοιτητή ότι μιλάμε για ευθύνες και του Προέδρου που διεκδικεί αυτή την πρωτιά, να το πούμε έτσι, με το συγκεκριμένο πειθαρχικό που θα είναι το πρώτο, αλλά και του Πρίτανη, ο οποίος με τη στάση του αρχικά ένιπτε τα σχήρες του πλέον ξεκάθαρα στηρίζει όλη αυτή την ενέργεια και λέει ότι και το πειθαρχικό είναι σωστό και ότι είναι αξιόπινες οι πράξεις των συναδέλφων μας. Δηλαδή τι, ότι υπερασπίστηκαν μια συλλογική απόφαση εν ολίγης. Αλλά πολύ περισσότερο και πέρα από τις ευθύνες των δύο που μόλις ανέφερα, του Πρόεδρου του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών και του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, θέλουμε να τονίσουμε ότι οι ευθύνες ανήκουν και σε όλο το έργο το νομοθετικό της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που με συγκεκριμένα νομοθετήματα, με συγκεκριμένους νόμους και τροπολογίες, φτάσαμε σήμερα το Πανεπιστήμιο σε μια κατάσταση που η κάθε συνδικαλιστική ελευθερία, η κάθε δημοκρατική ελευθερία και ακαδημαϊκή που είχαμε μέχρι σήμερα αμφισβητείται από αυτούς τους νόμους και έχει και το δικαίωμα κάθε πρίτανης, κάθε πρόεδρος που βρίσκεται σε αυτό το ρόλο, το θεσμικό που βρίσκεται, να βάζει εμπόδια στον αγώνα μας. Αυτές οι ευθύνες βρίσκονται στο μέτωπό μας. Παλεύουμε για να καταργηθεί κάθε τέτοια νομοθετική ρύθμιση και να μπορούμε οι φοιτητές να συζητάμε, να αποφασίζουμε και να διεκδικούμε ελεύθερα. Και αυτές οι ευθύνες, εμείς αυτό που τους απαντάμε είναι ότι ακριβώς επειδή τις έχουμε ξεκάθαρο, δεν μας κολλάνε, δεν μας φοβίζουν. Η αντεπίθεσή μας είναι καθαρή, είναι ξεκάθαρη και συνεχίζουμε μέχρι να κοπεί κάθε σκέψη από τον οποιοδήποτε κυβέρνηση, υπουργείο, πρίτανη, πρόεδρο, για οποιαδήποτε πειθαρχική δίωξη, συνδικαλιστική και ούτω καθεξής.
Εδώ βρισκόμαστε εκπρόσωποι από τους φοιτητικούς συλλόγους. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος εδώ από τους πολιτικούς μηχανικούς, καθώς αυτή τη στιγμή ο σύλλογος διεξάγει τη γενική του συνέλευση. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο σύλλογός τους έχει αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα το ζήτημα αυτό των πειθαρχικών παραπτωμάτων. Και τι εννοούμε με αυτό, έχει ενημερώσει κάθε φοιτητή, κάθε μέλος του φοιτητικού συλλόγου με προφορικές ανακοινώσεις, με γραπτές, με ανακοινώσεις. Μέσω των ηλεκτρονικών μέσων για αυτό το οποίο συμβαίνει και εξελίσσεται από πριν το Πάσχα. Έχει οργανώσει τον αγώνα και την αλληλεγγύη, καθώς έχει καλέσει σε στήριξη όλους τους φορείς, τα συνδικάτα, τα σωματεία, τους υπόλοιπους φοιτητικούς συλλόγους και εδώ της Πάτρας να καταδικάσουν αυτό το οποίο συμβαίνει και εξελίσσεται, να πάρουν αγωνιστικές αποφάσεις. Και πολλοί από τις φορείς έχουν ήδη συνεδριάσει και έχουν πάρει τέτοιες καταδικαστικές αποφάσεις. Οι υπόλοιποι φοιτητικοί σύλλογοι λοιπόν στεκόμαστε στο πλευρό τους, υπερασπιζόμαστε τις συλλογικές μας διαδικασίες, υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά μας να μπορούμε να υλοποιούμε τις αποφάσεις από τα συλλογικά μας όργανα, δηλαδή από τις γενικές μας συνεδρίες. Και αντί εδώ πέρα να συζητάμε το πώς θα καλύτερα θα σπουδάζουμε, πώς θα βγαίνουμε ολοκληρωμένοι επιστήμονες, ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτές τις κατάστασεις κατηγορίες. Ο Σύλλογος των Μηχανικών έχει καλέσει αύριο σε μαζική παράσταση, σε μαζική κινητοποίηση, καθώς αύριο καλούνται σε απολογία οι φοιτητές από τον πρόεδρο του τμήματος. Και εμείς από τη σειρά μας έχουμε προχωρήσει και συλλογικά σε παρεμβάσεις και στον Πρίτανη, στον οποίο έχουμε μεταφέρει τα αιτήματά μας και πήραμε και τις ανάλογες απαντήσεις, οι οποίες δεν μας καλύπτουν. Και τις τελευταίες μέρες και από τη μεριά μας έχουμε πάρει και εμείς όλα τα μέτρα για να φτάσει η τυπωμένη ανακοίνωση σε όλο το λαό εδώ της Πάτρας, αλλά και πανελλαδικά, και με μεγάφωνα και στο κέντρο, με ανακοινώσεις και στο Πανεπιστήμιο. Σήμερα κάναμε και πρωινή παρέμβαση στα λεωφορεία και γι' αυτό και τώρα κάνουμε και αυτή τη συνέντευξη.